Χαιρετήσουμε τον Φέδωνα Φέδωνας που εξελέγει εκ νέου δήμαρχος για τρίτη φορά. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε, συγχαρητήρια. Γεια σας κύριε Φέδωνα, συγχαρητήρια. Καλημέρα, καλημέρα και ευχαριστώ. Ευχαριστώ να είστε καλά. Ποιος σας πήρε να σας συγχαρεί, ποιον πήρατε εσείς από την επαρχία? Δεν έχω μιλήσει με κανέναν, τελειώσαμε αργά ψες. Κάποια στιγμή από το τηλέφωνο κάποιου συνεργάτη μου μιλήσαμε με τον Εύρο Λοϊζίδη, με συνεχάρηκε, τον συνεχάρηκα και βεβαίως και από άλλο. Έχουμε ένα λίγο προβληματάκι με το μικρόφωνο σας, δεν ξέρουμε αν μπορούμε να το λύσουμε. Ναι, νομίζω τώρα πρέπει να ακούτε τώρα καλά. Τώρα είναι πολύ καλύτερα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτός έχει και άλλο σταθμό που χτυπάει και είναι στην εισερχόμενη γραμμή, γι' αυτό χαλάει λίγο. Μάλιστα. Ωραία. Έλα λίγο για το... Συνεχίσω, με συνεχάρηκε ο κύριος Λοϊζίδης, τον συνεχάρηκα για τον αγώνα που έδωσε. Δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε οι δυο μας. Τουναντίον έχω πει ότι μπορούμε τις επόμενες μέρες να συναντηθούμε. Είχε την ευκαιρία να μιλήσει με πάρα πολύ κόσμο. Μπορεί κάποιο πράγμα το οποίο δεν είδα εγώ ή δεν μου δόθηκε η ευκαιρία να το ακούσω ή να το σκεφτώ κατά την περίοδο την προεκλογική ή τα 9 χρόνια που ήμουν δήμαρχος. Εάν υπάρχει κάποια εισήγηση, κάποια πρόταση μέσα από την επαφή που έγινε, μέσα από τα προβλήματα που και ο ίδιος άκουσε ή τις ανάγκες που άκουσε των πολιτών... Είστε έτοιμος να την ακούσετε, βεβαίως. Κύριε Φέδωνος... Και να το περιλάβω στην προσπάθεια που θα καταβάλουμε τα νέα 5 χρόνια για την Πάφο μας. Είπατε ότι μέσα σε αυτά τα 5 χρόνια θέλετε να κάνετε την Πάφο την καλύτερη πόλη για να ζει κάποιος, έτσι δεν είπατε? Άρα στις προτεραιότητές σας από σήμερα, τι είναι αυτό που θα κάνει την Πάφο την καλύτερη πόλη για να ζήσει κάποιος? Υπάρχουν πολλοί παράγοντες. Πώς καθορίζεται η ποιότητα ζωής? Είναι περίπου 10-12 παιδεία, τα οποία είναι από τις υποδομές, οι δρόμοι, τα πάρκα, το πόσο προσβάσιμη είναι η πόλη, το πόσο πράσινη είναι η πόλη, το πόσο έξυπνη και ψηφιακή είναι μια πόλη, το πόσο ασφάλεια υπάρχει σε μια πόλη. Θα εντείνω τις προσπάθειές μου να ξεριτώσουμε τα κυκλώματα των ναρκωτικών από την τουριστική περιοχή για να εμπεδωθεί η ασφάλεια. Να σταματήσουν και σε αυτόν τον τομέα τα κυκλώματα που υπάρχουν. Είναι τα πανεπιστήμια, το επίπεδο μόρφωσης και οι δυνατότητες που δίνεται για εργοδότηση. Και το μεγάλο κεφάλαιο είναι τα θέματα της στέγασης, τα οποία τα επόμενα χρόνια θα αναδειχθεί ως το νούμερο ένα πρόβλημα της Κύπρου, θα είναι η ακριβή κατοικία. Και για να την αγοράσεις και για να την ενοικιάσεις. Ναι. Και είναι αλήθεια ότι αυξάνονται τα ενοικία στην Πάφο σιγά σιγά εκεί που παντού, ήταν... Παντού, αγαπητοί μου, παντού. Ναι. Είναι σε όλη την Κύπρο που ανεβαίνουν τα ενοικία. Οι μισθοί δεν ανεβαίνουν με τον ίδιο ρυθμό που ανεβαίνουν τα ενοικία. Τα ενοικία ανεβαίνουν πολύ περισσότερο από ότι οι μισθοί. Πράγμα το οποίο μας επιφορτίζει με μια τεράστια ευθύνη σε συνεργασία με την κυβέρνηση να προχωρήσουμε στο θέμα και των φοιτητικών εστιών αλλά και των κοινωνικών κατοικιών. Ναι. Δεν υπάρχει καλή λύση σε αυτό το πρόβλημα. Επειγόντως, η τοπική αυτοδιοίκηση σε συνεργασία με το κεντρικό κράτος πρέπει να χτίσουμε οικισμούς για να μπορεί ο κόσμος να στεγαστεί. Και θα πρέπει να είσαστε και σε επικοινωνία με τον πρόεδρο του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, έτσι ώστε όλα αυτά που θέλετε να πράξετε και το κομμάτι που τους αναλογεί βεβαίως. Διαδότηση, συνενώσεις. Γιατί χωρίς. Καθένας έχει το ρόλο του πλέον. Υπάρχει διαχωρισμός όμως εξουσιών και υπευθυνοτήτων, οι ευθύνες μας, ευθυνών μάλλον, και τομείων. Με όποιον χρειάζεται να συνεργαστούμε, με τον Περιφερειάρχη, με την κυβέρνηση, με τους υπουργούς. Κύριε Φέδωνος, και με ακόμη ένα συνεργάτη, διότι πλέον υπάρχει εκλογή αντιδημάρχου, στον οποίο εκχωρούνται εξουσίες από τον Δήμαρχο. Εδώ περιμένουμε βεβαίως, είναι ένα θρίλερ. Δεν ξέρω αν θα γίνει προσφυγή, επανακαταμέτρηση. Ο Νησιφόρου Άγγελος λαμβάνει 3.559 ψήφους, Μαυρομάτης Κώστας 3.555. Σε κάθε περίπτωση, ένας εκ των δύο θα είναι ο νέος στενότερος σας συνεργάτης. Έχετε ήδη σκεφτεί ποιες εξουσίες, αρμοδιότητες θα εκχωρήσετε στον αντιδήμαρχο? Είναι, καθορίζονται από την νομοθεσία. Καθορίζονται. Δεν καθορίζονται. Στην Πάφο, να σας πω. Στην Πάφο καθορίζονται. Ένα είναι το διαμέρισμα. Ναι. Στην Πάφο υπάρχει η ιδιαιτερότητα ή αν θέλετε το ξεχωριστό
ότι ο Δήμος Πάφου δεν έχει συνενωθεί, όπως και ο Δήμος Τροβόλου δεν έχουμε συνενωθεί με κανένα άλλο διαμέρισμα. Ναι. Άρα δεν τίθεται αυτό με τους προϋπολογισμούς και τα πράγματα, δεν τίθεται αυτό το πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, όποιος και να εκλεγεί, να εκλεγόταν, έχει εκλεγεί τώρα ο Άγγελος ο Νησιφόρου, είναι άτομα με τα οποία τους γνωρίζω πολύ καλά. Είναι ανθρώποι με τους οποίους έχω άριστες σχέσεις. Μια μικρή λεπτομέρεια, ο Άγγελος ο Νησιφόρου, τυχάνει να είμαστε και συμμαθητές της ίδιας ακριβώς ηλικίας. Γνωριζόμαστε από τα μαθητικά μας χρόνια. Δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι τον αντίον. Διετέλεσε κάποιος από τους δύο δημοτικούς σύμβουλους στο παρελθόν? Όχι, όχι. Ναι. Ούτε ο γιατρός, ο κύριος Μαυρομάτης, ένας αξιοπρεπής, καλός κύριος. Οπότε δεν έχω πρόβλημα να συνεργαστώ. Ο τρίτος ήταν ο κύριος Μακαρίου, που ήταν τώρα αντιδήμαρχος. Ο τέταρτος ήταν ο Μιχάλης, που ήταν για 7 χρόνια τώρα δημοτικός. Η συνεργασία μας θα είναι άψογη με όλα τα πολιτικά κόμματα, με όλες τις ομάδες της, το Δημοτικό Συμβούλιο. Μας ενώνει το μεγάλο όραμα, η μεγάλη στόχη για την πόλη μας. Δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε. Από σήμερα ξεκινούμε δουλειά. Οι εκλογές τέλειωσαν και είμαστε όλοι μαζί. Κύριε Δήμαρχε, ποιο είναι το πολιτικό μήνυμα της επανεκλογής σας με αυτό το ποσοστό, της μη εκλογής του Κώστα Κωνσταντίνου στη θέση του επαρχιακού οργανισμού και το ποσοστό που έλαβε ο Φιδίας Παναγιώτου στην επαρχία μας? Συνδέονται αυτά τα τρία? Βγάζετε κάποια πολιτικά συμπεράσματα? Τι σημαίνουν για σας? Να πω για την εκλογή του Δημάρχου ότι για τρίτη φορά υπήρχε ένα συνασπισμός κομμάτων απέναντι στην υποψηφιότητά μου, όπου στα δημοτικά όρια Πάφου αθροίζουν πέραν του 60% ως κομματικά ποσοστά. Και την ίδια ώρα ο Δημοκρατικός Συναγερμός με πολύ λιγότερα ποσοστά, η Δημοκρατική Παράταξη που με στήριξαν με πολύ μικρότερα ποσοστά, και ενώ μέσα και από τον Δημοκρατικό Συναγερμό εννοείται ότι κάποιοι σίγουρα δεν με ψήφισαν, ένα ποσοστό το οποίο ήταν σχετικά μεγάλο. Υπήρχαν δημοτικοί σύμβουλοι που ήταν εναντίον σας, που ήταν υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι του Δημοκρατικού Συναγερμού και δεν στήριζαν την υποψηφιότητά σας. Στήριζαν τον αντίπαλό σας. Τουλάχιστον 5 δημοτικοί σύμβουλοι υποψήφοι, 3 ήταν μάλιστα και πολύ ενεργοί και στα social media και παντού εναντίον της υποψηφιότητάς μου. Εν πάση περιπτώσει όμως τώρα δεν θα μπω σε αυτή την. Να λέω πόσοι ήταν ναι. Και τα λοιπά. Το συσχετισμό, όμως, Δήμαρχε, που έκανε και ο Κώστας ο Νάνος των διαφόρων παραγόντων στην ΠΑΦ. Επειδή με ρώτησες ποιο είναι το πολιτικό μήνυμα, το πολιτικό μήνυμα είναι ότι για τρίτη εκλογική αναμέτρηση η κοινωνία της ΠΑΦ, οι ψηφοφόροι της ΠΑΦ ψηφίζουν τον υποφαινόμενο, που η λογική κομματική λέει ότι δεν είχα καμιά πιθανότητα να εκλεγώ από την πρώτη φορά με βάση το ποιο στήριζε ποιο, και κάθε φορά μου δίνουν πιο ψηλό ποσοστό. Το μήνυμα που βγαίνει είναι ότι ο κόσμος θέλει έργα, ο κόσμος θέλει εντιμότητα, ο κόσμος θέλει χρηστή διοίκηση, θέλει διαφάνεια και θέλει έργα και να υπηρετεί στο δημόσιο συμφέρον και μόνο. Πρώτο σε ψήφου στο Ευρωψηφοδέλτιο ήταν ο Φιδίας στην ΠΑΦΟ, κύριε Δήμαρχε. Πώς το σχολιάζετε αυτό? Φαίνεται ότι τον βοήθησε και το podcast που κάναμε μαζί για την ΠΑΦΟ. Αστείευω. Είναι ένα φαινόμενο. Έκαμε με ούλους όμως, εν τούτον το θέμα. Ναι. Βεβαίως ο Φιδίας και πολύ έξυπνα και έκανε κάτι το οποίο δεν κατάλαβαν πολύ. Κάνοντας ένα podcast με τον Φέδωνα. Σημαίνει ότι το κοινό που ακολουθεί ή βλέπει τον Φέδωνα, τον βλέπει και αυτό που κάνει τη συνέντευξη. Το κοινό όταν κάνει με τον Γιωργκάτζη, σημαίνει ότι θα τον δει και αυτόν τον κοινό. Άρα ο Φιδίας, γνωρίζοντας πολύ καλά τα social media και πιάνοντας το νόημα το πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα, έκανε έναν προεκλογικό, πήγε σε όλα τα σπίτια της Κύπρου, έμαθαν το όνομα του σε όλα τα σπίτια της Κύπρου, ενώ χθες, έξω από τα εκλογικά κέντρα έρχεται ένας που ήταν συναγερμικός και έλεγε συγγνώμη οι ευρωβουλευτές τι βάζουν με τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Έρχονταν ένας του ΑΚΕΛ, έλεγε συγγνώμη μπορείτε να μου δώσετε ένα ψηφοδέλτιο να δω τα ονόματα, μα τελικά έβαλε, ρωτούσαν, έτυχε εγώ να είμαι μπροστά και να ρωτά ας πούμε κάποιος έβαλε και ο ΤΑΔΕ, να μην πω το όνομα ας πούμε, που ήταν ευρωβουλευτής κόμματος πριν από δύο θητείες.
και ρωτούσε, λέει, έχει βάλει ξανά. Ενώ δεν υπήρχε ένα άτομο, ούτε τα άτομα της ηλικίας της μάνας μου, ούτε οι νέοι, ούτε οι εσύλικες, που δεν ήξεραν το όνομα του Φιδία. Και μάλιστα δεν ήξεραν καν ότι το λένε Παναγιώτου, ήξεραν ότι είναι ο Φιδίας. Αυτό το πράγμα πρέπει να προβληματίσει. Αλλά το βαθύτερο μήνυμα που βγήκε από αυτές τις εκλογές είναι ότι ο λαός, ο κόσμος, δεν ανέχεται τα πολιτικά κόμματα να κάνουν συνεργασίες, γιατί τρεις πολιτικοί αρχηγοί ή δύο πολιτικοί αρχηγοί ξεκινούν να χτίζουν μια συνεργασία για τις επόμενες προεδρικές εκλογές. Δεν μπορεί να χρησιμοποιάς την θέση του Δημάρχου, της Πάφου, της Λεμεσού και να πηγαίνεις στα μέλη σου και να τους λες τι. Κοιτάξτε να δείτε, καταλαβαίνουμε ότι μπορεί ο Φέδωνας να είναι καλύτερος για Δήμαρχο, παράδειγμα, όμως ψηφίστε αυτό που σας υποδεικνύομαι, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα οικοδομήσουμε σχέσεις με το κόμμα από το οποίο προέρχεται το συγκεκριμένο άτομο, για να χτίσουμε μια συνεργασία για τις επόμενες προεδρικές εκλογές. Αυτά τα πράγματα ο κόσμος θα έχει συγχαθεί. Δεν μπορεί να πηγαίνει ένα πολιτικό κόμμα στη Γεροσκήπου εμάς, ας πούμε, εκεί που διαχωρίζεται η Γεροσκήπου με την Πάφο, υπάρχουν γείτονες ακριβώς απέναντι σπίτια. Στα απέναντι σπίτια προς τη Γεροσκήπου υποτίθεται ότι είναι σε κοινό συνεργείο η συναγερμική με τους δικοϊκούς στηρίζοντας συγκεκριμένο υποψήφιο. Στον απέναντι δρόμο η ακελική με τους δικοϊκούς, ας πούμε, στελέχη επίσημα εναντίον της υποψηφιότητας αυτού που προέρχεται από το Δυσί. Δεν γίνονται αυτά και στην Γεροσκήπου να είναι αντίπαλοι ένας από το Δίκο, ένας από το Δυσί, να συγκρούεται οι ηγεσίες, ας πούμε, του Δίκο και του Ακέλ, και στην ακριβώς απέναντι δρόμο που μένουν γείτονες συγγενείς να επικρατεί και να δίνεται άλλη γραμμή, ότι εδώ κάνουμε συνεργασία το Δίκο με το Ακέλ για αυτόν τον λόγο, απέναντι όμως είμαστε σε αντιπαράθεση και κατηγορούμε το ένα κόμμα του άλλου. Αυτά τα πράγματα ο κόσμος τα έχει συγχαθεί. Εάν δεν το καταλάβουν τα πολιτικά κόμματα ότι πρέπει να σταματήσουν τα πολιτικά παίγνια και να μπουν στην ουσία. Κύριε, ποιος υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, ποιος θα εξυπηρετήσει καλύτερα την πόλη. Ενώ υπήρχαν ισχυρές απόψεις κάποια στιγμή ότι καλά, ποιο είναι το πρόβλημα ο Δημοκρατικός Συναγερμός να στηρίξει τον Ανδρέα Μπύρα στην Λάρνακα, και ποιο είναι το πρόβλημα, ας πούμε, και του Αγγέλ στην Πάφο να στηρίξει τον Φέδωνα. Όχι γιατί ο Φέδωνας είναι αγγελικός ή ο Μπύρας είναι συναγερμικός. Αυτό το πράγμα, λέει, θα προκαλέσει τα αντανακλαστικά των δύο κομμάτων, λέει, και θα κατηγορούνται από τα υπόλοιπα κόμματα. Ή ποιο είναι το πρόβλημα ενός άλλου κεντρώου κόμματος. Όχι, λέει, θα δούμε την προοπτική των προεδρικών εκλογών. Πάντως, κύριε Δήμαρχε, στην πόλη Χρυσοχούς είχαμε μία περίπτωση δημάρχου που υποστηρίχθηκε και από το ΑΚΕΛ και από το ΔΙΣΥ και κέρδισε. Ναι, είναι σωστό, ο Γιώργος Παπαχρησοφή. Έχεις απόλυτο δίκιο, Κώστα μου. Και, λοιπόν, κέρδισε, ναι, και κέρδισε για 100 ψήφους, ενώ υποστήριζε το ΔΙΣΥ του ΑΚΕΛ η ΕΔΕΚ, νομίζω, δεν θυμάμαι, Κώστα, εσύ τα ξέρεις καλύτερα, 3-4 κόμματα που άφησαν 80%. Μας ακούει ο κύριος Παπαχρηστοφή, θα μας πει και ποιος το στήριξε. Ένα τελευταίο σχόλιο, κύριε Φεδόνα, σε σχέση με αυτό που ρώτησε και πάλι ο Κώστας Ωνάνος, το σχόλιο για τον πρόεδρο του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης. Και εκεί ήταν μια συζήτηση στο Δημοκρατικό Συναγερμό. Μοίρασαν οι ψήφοι, αντιλαμβάνομαι. Εξελέγει έτσι ο κύριος Πιτσοκοπίτης, ναι, μέσα σε αυτή την κόντρα. Εκλέγει και ο κύριος Πιτσοκοπίτης, ήταν μια πολύ ωριακή μάχη, που και αυτά τα μηνύματα πρέπει να αναλυθούν, από αυτούς που πρέπει να αναλυθούν. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Φέδωνος, να είστε καλά, συγχαρητήρια και πάλι. Καλή δουλειά. Κώστα μου.